Πρώτον, γιατί συγκλονίστηκα με αυτά που είπε η κυρία Πατρινού, έχει απόλυτο δίκιο. Το ποιος φταίει και το ποιος δεν φταίει, ξέρουμε ένα πράγμα, ότι οι γονείς αυτή τη στιγμή τα παιδιά τους δεν πηγαίνουν σχολείο. Σας λέω λοιπόν ότι η κυρία Τζανετέ, αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, που όπως ακούσατε είναι σε συνεχή επικοινωνία με όλους, έχει με όλους τους τόνους μεταφέρει και εχθές κοινοποίησε και έγγραφο, το οποίο έστειλε η Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας, προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη μεταφορά των παιδιών. Δεν ισχύει λοιπόν καθόλου ότι δεν έχουν στα χέρια τους χαρτί. Έχουν και απέτησαν και δόθηκε εν υπόγραφα έγγραφο με την υπογραφή του κυρίου Αγγελόπουλου να συνεχίσουμε τη διαδικασία, γιατί εγώ θέλω να μιλάω μόνο ματεπώνυμα. Αυτό που μου έκανε όμως εντύπωση, και εδώ πρέπει να αναζητήσουμε πραγματικά ο καθένας το ρόλο των ευθυνών του, είναι ότι ενώ μέχρι 28 Φεβρουαρίου, όπως είπε η κυρία Πατρινού, υπήρχε η παράταση, τα παιδιά έχουν να πάνε 15 μέρες στο σχολείο. Γιατί? Γιατί πληροφορήθηκαν οι κύριοι ιδιοκτήτες των ταξί ότι το ελεκτικό συνέδριο είχε μία διαφοροποίηση σε σχέση με την σύμβαση που είχαν υπογράψει με την περιφέρεια. Αποφάσισαν λοιπόν, και εγώ επειδή μου αρέσει να μιλάω καθαρά, να διακόψουν τη μεταφορά, γιατί θεώρησαν ότι δεν μπορούν να πληρωθούν. Και δεν άκουσαν ούτε την κυρία Τζανετέα, αλλά ούτε τον κύριο Γενικό Διευθυντή, ο οποίος και προς τιμήν του πήγε στη συνάντηση που έγινε στην Τρίπολη και τους διαβεβαίωσε ότι έχει επανυποβληθεί στον Επίτροπο το αίτημα της πληρωμής τους και ότι η νομικός που υπηρετεί στη Λακωνία, η κυρία Βελίκα, επανεκατέθεσε τις νομικές της απόψεις και ότι το θέμα θα λυθεί διότι ο Επίτροπος αντιλήφθηκε το πρόβλημα. Κυρία Νικολάκου, μισό λεπτάκι να μας πει σε αυτά που μόλις είπατε ο κύριος Ροϊνός που είναι εκπρόσωπος. Δεν ολοκλήρωσα και δεν μισό θα λεπτάκι... ήθελα να με διακόψει ο κύριος Ροϊνός. Δεν ολοκλήρωσα. Καλά, μισό λεπτό, διάλογο κάνουμε. Κυρία Νικολάκου, μισό λεπτό, κάνουμε διάλογο. Δεν κάνουμε διάλογο. Ο κύριος Ροϊνός, παρότι ήταν μπροστά και στο αναπτυξιακό συνέδριο. Μα αναφέρεστε σε κάποιον να μην μπει στη συζήτηση. Όχι, δεν έχω αναφερθεί ακόμα στον κύριο Ροϊνό. Τώρα θα αναφερθώ. Ωραία, να ακούσει. Αυτό λέω. Δεν είπα να παρέμβει. Ναι. Είπα να ακούσει. Ωραία, να ακούσει και να μας απαντήσει αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, δεύτερον, αυτό ήταν το πρώτο λοιπόν. Ότι ο Γενικός Διευθυντής πήγε και τους εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια στην συνάντηση που έκαναν. Δεν τον πίστεψαν και συνέχισαν να μην πηγαίνουν τα παιδιά. Mm-hmm. Δεύτερον, εν ώψη του αναπτυξιακού συνεδρίου, ο κύριος Ροϊνός βρέθηκε και κατέθεσε το αίτημά του σε μια συνεδρία άσχετη με το θέμα, παρουσία του κυρίου Σκουριέτη, και έκανε συζήτηση μαζί μου στο περιθώριο του συνεδρίου και επί σειρά πολλών λεπτών, για να μην πω ωρών, συζητούσε με τον κύριο Αγγελόπουλο. Mm-hmm. Και παρότι εχθές έχει στα χέρια του έγγραφο, το οποίο λέει ρητά και κατηγορηματικά ότι έχουμε συνεννοηθεί με το Υπουργείο και ότι θα συνεχίσει, πρέπει να συνεχιστεί η μεταφορά και ότι την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσει το Υπουργείο σε νομοθετική ρύθμιση, παρόλα αυτά δεν πίστηκε ακόμα και συνεχίζει τη διακοπή της μεταφοράς. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν θα τελειώσω με την εξής κουβέντα. Όλοι πρέπει, ο καθένας με το μερίδιο που του αναλογεί, να αναλάβει την ευθύνη που έχει. Το ότι τα παιδιά στη Λακωνία εδώ και 15 μέρες δεν μεταφέρονται, το ότι ταλαιπωρείται η κοινωνία, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν θα το αφήσει έτσι. Θα πρέπει να ξέρουν όλοι αυτοί που ταλαιπωρούνται με ονοματεπώνυμο, όχι μόνο ποιος ευθύνεται, γιατί μπορεί να γίνει ένα διοικητικό λάθος. Βεβαίως, όταν αυτό τακτοποιηθεί ή τακτοποιείται, δεν μπορεί ο κάθε υπογράφων μια σύμβαση να λέει «εγώ εκβιάζω και σταματάω τη μεταφορά των μαθητών», δημιουργώντας αυτό το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Δημιουργώντας κοινωνικό πρόβλημα το οποίο έχει πολλαπλά προβλήματα. Γιατί στις υπόλοιπες ενότητες δεν σταμάτησε η μεταφορά? Γιατί προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα και η Λακωνία
οι οποίοι έπρεπε να ξέρουν οι οδηγοί των ιδιοκτητών ότι εμείς μπήκαμε μπροστά και είχε ευνοϊκή μεταχείριση σε προηγούμενο χρονικό διάστημα, τότε που είχαμε το ταξί 1 και ταξί 2. Γιατί η Ακωνία με αυτόν τον τρόπο αντιδρά? Και κλείνω ως εξής. Θα ήθελα και προκαλώ αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρω την προσπάθεια που γίνεται στη Λακωνία από την κυρία Τζανετέ, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, από τους υπηρεσιακούς της έδρας, να έρθουν εδώ, γιατί αποφεύγουν να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση και το μόνο που κάνουν είναι να βγαίνουν στα κανάλια, να βγάλουν ανακοινώσεις και να απειλούν ότι δεν θα συνεχίσουν τη μεταφορά. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα μας απαντήσει. Ωραία, μείνετε μαζί μας, κύριε Νικολάκου. Βεβαίως θα μείνω. Κύριε Ροϊνέ, ακούσατε τι είπε η κυρία την Περιφερειάρχης. Περιμένουμε την δική σας απάντηση. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα μου δώσετε το ίδιο χρόνο με την κυρία Αντιπεριφερειάρχη να αντιπαρατεθώ αυτά που είπε, για τα οποία λυπάμαι πραγματικά. Προσπαθεί η κυρία Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Νικολάκου, έχουσα αυτή και ο κύριος Στατούλης στην κύρια ευθύνη για αυτά που συμβαίνουν μέχρι σήμερα. Είσαι μεγάλος ψεύτης. Κυρία Νικολάκου, να αφήσουμε. Η θεσμική μου θέση μου απαγορεύει να αντιπαρατεθώ με ψέματα. Δεν θα το επιτρέψω στον εαυτό μου και μάλιστα από το τηλέφωνο. Κυρία Νικολάκου, αφήστε να μιλήσει όμως. Αφήστε να μιλήσει. Καλέσαμε με τον κύριο Ροϊνό στο πάνελ να μιλήσω. Και αυτό γίνεται. Δεν θα απαντήσω από το τηλέφωνο στον κύριο Ροϊνό, ο οποίος κάνει προσωπικό πολιτικό παιχνίδι. Δεν θα μπω σε αυτή την παγίδα του κυρίου Ροϊνού. Αν θέλετε να μιλήσουμε με τον κύριο Ροϊνό, να μιλήσουμε και να έχουμε και ο ένας και ο άλλος να κοιτάζουμε. Κυρία Νικολάκου, δεν είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο που διακόπτετε όποιον θέλετε και δίνετε τον λόγο σε κυρία, μισό λεπτό. Αν με ακούσετε, ακούστε, δεν είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο σας εδώ, στο οποίο δεν μας δώσατε τον λόγο. Θα είπατε αυτά στον κύριο Παπαδημητρίου, κυρία Νικολάκου, ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 15ης Σεπτεμβρίου, κύριε Παπαδημητρίου. Ωραία. Έτσι, με συγχωρείτε και οι δύο, έτσι δεν ακούγεται κανείς. Κυρία Νικολάκου, μισό λεπτό να ακούσουμε τι έχει να πει ο κύριος Ροϊνός και θα απαντήσετε. Κύριε Παπαδημητρίου. Βεβαίως, μιλάτε. Ναι, σας ακούμε. Ωραία. Από αυτά που είπε η κυρία Νικολάκου δεν ισχύει τίποτα κατά την άποψή μου. Θα την παρακαλέσω πάρα πολύ να πάρει την κατηγορία για προσωπικά. Και εγώ εκπροσωπώ μια κοινοπραξία, την κοινοπραξία ταξί Σπάρτης και τους μεταφορείς αυτούς. Και σύμφωνα με αυτά που είπε η κυρία Νικολάκου περί πολιτικών παιχνιδιών, είναι ανυπόστατα και να τα πάρει πίσω. Λοιπόν, συνεχίζω να σας πω τούτο. Όλα αυτά που λέει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στις 15 Σεπτεμβρίου οι μεταφορείς μαθητών στη Λακωνία, κύριε Παπαδημητρίου και κυρία Πατρινού, δείχνουν τεράστια κοινωνική ευθύνη εδώ και χρόνια και το έχουν αποδείξει σε πολλές των περιπτώσεων. Αυτά που λέει η κυρία Νικολάκου, λοιπόν, στις 15, τα έχουμε πει και τα έχουμε επαναλάβει στα έγγραφά μας καθημερινώς. Στις 14 Φεβρουαρίου, κύριε Παπαδημητρίου, μας κοινοποιήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας η πράξη του Επιτρόπου που κρίνει τις συμβάσεις μας μη σύνομες, μη νόμιμες. Δεν προτάξαμε τη μη πληρωμή μας, κύριε Παπαδημητρίου, που θα είχαμε κάθε δικαίωμα να το πράξουμε αυτό. Κάθε πραγματικά δικαίωμα, το είμαστε απλήρωτοι από το Σεπτέμβριο με ευθύνη της κυρίας Νικολάκου, της Περιφέρειας και των υπηρεσιών της. Ποιος αντισυμβαλόμενος με το δημόσιο από το Σεπτέμβριο, κυρία Νικολάκου, είναι απλήρωτος? Πώς θα ρίξουμε καύσιμο στα αυτοκίνητά μας για να μεταφέρουμε τους μαθητές, κυρία Νικολάκου? Πράγματι όμως δεν έχει σημασία, εκπροσωπείτε την περιφέρεια. Εκπροσωπείτε την περιφέρεια. Πράγματι όμως, όσο αντέχαμε από τα λίγα, από το υστέρημά μας και από την οικογένειά μας, επιδοτούσαμε τα αυτοκίνητά μας να συνεχίσουμε. Και δεν προτάξαμε αυτό, κύριε Παπαδημητρίου, και θα αποδειχτεί πολύ σύντομα αυτό. Μας επιδόθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο και μας ζητήθηκε αυθημερών να υπογράψουμε με ψηφιακό τρόπο την παραλαβή αυτών των εντάλματων. Είμαστε άτυχοι, τυχεροί ότι πήγαν πρώτοι εμάς τα εντάλματά μας να πληρωθούν κατά το μήνα Σεπτέμβριο, κύριε Παπαδημητρίου και κυρία Πατρινού, και δυστυχώς ο Επίτροπος έκρινε αυτό που αποτελεί προηγούμενο. Είναι μια
ενίδικαστική πράξη. Υπάρχει χαρτί. Θα τα πληρωθούνε. Ακούστε, κυρία. Δεν σας ενημέρωσε στη γενική συνέλευση που είχατε ότι θα πληρωθούνε. Ενίστε και αφήστε αυτά. Προσπαθείτε να κρύψετε τις ευθύνες σας στις 15 Σεπτεμβρίου. Αφήστε, ήρθαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο βήμα της δημοκρατίας. Στο ανώτερο βήμα και δεν μας αφήσατε. Μας πετάξατε εσείς και ο κύριος Περιφερειάρχης σαν τα σκυλιά έξω από το Συμβούλιο. Χωρίς να πούμε. Πραγματικά τρέπομαι για αυτά που λέτε. Τις θέσεις μας για τη μεταφορά μαθητών. Ο κύριος Σαπούλης έχει αποδείξει, κύριε Ροϊνέ, την ευαισθησία του στο θέμα της μεταφοράς. Την έχει αποδείξει και λυπάμαι, γιατί εσείς προσωπικά γνωρίζετε αυτό που σας λέω. Μόνο τον εαυτό του, το μέγα Βοναπάρτη, ότι αυτός είναι μόνο πίσω από τη μεταφορά των μαθητών. Ενώ οι μεταφορείς που μεταφέρουμε αυτοί... Κύριε Ροϊνέ, συγγνώμη, συγγνώμη, και κυρία Νικολάκου, μισό λεπτό. Υπάρχει χαρτί. Υπάρχει ένα έγγραφο, ναι. Υπάρχει χαρτί που σας διαβεβαιώνει, όπως είπε η κυρία Νικολάκου, το έχετε λάβει, ότι θα πάρετε τα χρήματά σας. Ακούστε λοιπόν, ακούστε περί αυτού λοιπόν. Εχθές το βράδυ λάβαμε στα email μας από τον κύριο Αγγελόπουλο ένα έγγραφο υπογεγραμμένο χωρίς φραγίδα, μην το λέω απλώς. Από τον κύριο Περιφερειάρχη υπογεγραμμένο και όχι από τον κύριο Αγγελόπουλο, ένα έγγραφο που παρακαλεί τους μεταφορείς το να συνεχίσουν. Το έχουμε και εμείς αυτό το έγγραφο, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε ούτως ή άλλως, να το δούμε και εμείς. Ναι. Αυτό σας ακαλύπτει. Αυτό λάβατε, δεν λάβατε καμία διαβεβαίωση ότι θα πάρετε τα χρήματα και να προχωρήσετε κανονικά στις μεταφορές των μαθητών. Ακούστε, όχι καμία διαβεβαίωση για τα χρήματα. Και σας επαναλαμβάνω ότι δεν προτάσουμε ακόμα ούτε σήμερα αυτό που σας λέω. Και θα πιστεύει κανένας, κύριε Ροϊνέ. Αποκαλύφθηκε γιατί διακόψατε. Για τα χρήματα εννοείται, κυρία Νικολάκου. Θα πρέπει να τρέψετε. Να σας κρίνει η κοινωνία. Αν λέτε ότι διακόψαμε για τα χρήματα, κυρία Νικολάκου. Όπως θα είχαμε κάθε δικαίωμα, κυρία Νικολάκου. Γιατί διακόψατε τότε, κύριε Ροϊνέ. Να σας κρίνει η κοινωνία για αυτό που κάνατε. Μισό λεπτό, κυρία Νικολάκου, να μας πει γιατί διέκοψαν. Πείτε μας γιατί διέκοψαν. Μόνο οι κοινοπραξίες ταξί είχαν την ατυχία, την τύχη, όπως σας είπα, να πάνε τα εντάλματα, αλλά την ατυχία να κρυθούν μη νόμιμες συμβάσεις. Οι υπόλοιπες κοινοπραξίες στους άλλους νομούς, επειδή ξέρω ότι έχετε επαφή, κάνουν. Έχουμε στείλει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Κύριε Ροϊνέ, μισό λεπτό να ακούσουμε την κυρία Νικολάκου. Θέλω να βοηθήσει την κουβέντα μας και να βοηθήσει και τον κύριο Ροϊνό αυτό που θα πω. Κοιτάξτε, δεν είναι σπάνιο να έχουμε ένα έγγραφο από τον Επίτροπο ή από το Ελεκτικό Συνέδριο για κάποιες πιθανές διοικητικές και μόνο διαφοροποιήσεις που απαιτούνται. Τι έλεγε αυτό το έγγραφο, για να ξέρουμε και τι λέμε. Έλεγε ότι θα έπρεπε η παράταση των συμβάσεων να γίνει με διαπιστωτική πράξη του Περιφερειάρχη και όχι με τον τρόπο που επέλεξαν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Εμείς λοιπόν, όταν πήραμε το έγγραφο του Επιτρόπου, διαπιστώσαμε ότι υπήρξε και η διαπιστωτική πράξη του Περιφερειάρχη, την οποία έπανα υποβάλαμε στον Επίτροπο. Πήγε εκεί ο κύριος Αγγελόπουλος, η κυρία Βελίκα, έγινε μεγάλη προσπάθεια και είπαμε ότι βαίνει προς επίλυση αυτό το πρόβλημα. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό για να δώσω και στον κύριο Ροϊνό να καταλάβει ότι δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο, κάτι που δεν μπορούσε να επιληθεί, ώστε μέσα σε μία μέρα από τη στιγμή που το έμαθαν να πάνε σε διακοπή της μεταφοράς. Δεύτερον, γιατί ο κύριος Ροϊνός, και αυτό είναι ένα δικό μου ερώτημα, αν θέλετε και ένα δικό μου παράπονο, από τη στιγμή που κοινοποίησε εναντίον μου ένα δελτίο εναντίον εμένα του Περιφερειάρχη και του κ. Αγγελόπουλου, γιατί πριν το κοινοποιήσει, αφού με θεωρεί υπεύθυνη τουλάχιστον, δεν ήρθε ή δεν επικοινώνησε μαζί μου προκειμένου να του τα εξηγήσω όλα αυτά, αλλά έτρεξε άρον-άρον να βγάλει δελτίο και να δείξει τους υπεύθυνους. Όλα αυτά με οδηγούν να πω, και το λέω με καλή πρόθεση και συγγνώμη αν σήκωσα τους τόνους, αλλά πραγματικά ξέρω τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για ένα πολύ δύσκολο έργο όπως είναι η μεταφορά μαθητών. Να πω ότι κατά τη γνώμη μου έτρεξαν να διακόψουν τη μεταφορά και να δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα χωρίς να καθίσουν πρώτα να το συζητήσουμε και ιδιαίτερα μετά
την παρέμβαση του κυρίου Αγγελόπουλου, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής, είναι το ανώτερο διοικητικό οικονομικό στέλεχος όλης της περιφέρειας. Όταν πήγε στη γενική του συνέλευση και τους εξήγησε αυτές τις λεπτομέρειες, δεν μπορώ πραγματικά, επιτρέψτε μου να κατανοήσω, γιατί δεν έγινε το άλλο πρωί η μεταφορά και βεβαίως... Να μας το απαντήσουν. Και βεβαίως, επιτρέψτε μου κύριε Παπαδημητρίου, να επιμείνει, να έρθει εδώ, να διεκδικεί. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν δίκιο και ότι πρέπει να πληρωθούν, αλλά προς Θεού να ξεκινήσει η μεταφορά των μαθητών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δείξουμε και εμείς, αλλά και οι ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι κάνουν και αυτοί το κοινωνικό τους έργο. Δεν διαφωνώ εγώ. Πληρώνονται γι' αυτό. Να δείξουμε όμως ότι σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μπορούμε τέλος πάντων όλοι μας να κατεβάσουμε τους τόνους, τους εγωισμούς μας και να προχωρήσουμε υπέρ του δημοσίου. Ωραία, για να το δούμε. Κύριε Ρωινέ, τώρα, γιατί εσείς δεν πάτε, να αφήστε δεν σας σε ακούω τόσο καλά και δεν άκουσα ναι, πολύ καλά. Γιατί δεν ξεκινάτε στο σήμα του, δεν σας, γιατί του δεν ξεκινάτε καλό, μ' ακούτε τώρα. Άκουσα περισσότερα τι είπε. Γιατί δεν ξεκινάτε εσείς τη μεταφορά των μαθητών. Στάθηκε και μακάρι να σταθεί ο Επίτροπος σε αυτό το θέμα που έθεσε, το ελεγκτικό κλιμάκιο που θα, το κλιμάκιο του συλλεκτικού συνεδρίου που θα ελέγξει αυτό. Βέβαια την ευθύνη της μη προκήρυξης των διαγωνισμών σε ένα διάστημα 150 ημερών, 160 ημερών από τότε δεν αναφέρθηκε καθόλου η κυρία Νικολάκου. Εντάξει, υπάρχει η καθυστέρηση, το έχει πει και η κυρία Τζανετέα. Θα το απαντήσω και αυτό αν ρωτήσω, αλλά δεν ρωτήσω. Θα ρωτηθεί, μισό λεπτό, κύριε Ροϊνέ, γιατί αύριο εσείς δεν μπορείτε να πάτε τα παιδιά. Ακούστε λοιπόν, εμείς καθημερινώς παρακολουθούμε τη Βουλή, την ιστοσελίδα της Βουλής και βρισκόμαστε σε επαφή με το Υπουργείο για την κατάθεση ή μη τροπολογίας περί νομιμότητας συνέχισης των συμβάσεων μετά την 28 Δευτέρου. Ωραία. Μέχρι και σήμερα το πρωί, κύριε Παπαδημητρίου, ακόμα και με τα διαμηχθέντα με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σκουλέτη, και σε κατηδίαν διαζώση συνάντηση που είχαμε το πρωί της Δευτέρας στις 26 του Φεβρουαρίου, αλλά και την επόμενη μέρα που είχα την τιμή εγώ να λάβω τον λόγο στο συνέδριο που γίνονταν για την τοπική αυτοδιοίκηση, την τελευταία στιγμή και την τελευταία ώρα, στις 11 η ώρα. Άρα πρωί, είστε δύσπιστοι για να μπούμε στο δεν θέμα. Δεν άφησε να εννοηθεί, δεν σας ακούω. Για να μπούμε στο θέμα, δεν πιστεύετε ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Να σας πω ότι η σημερινή επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο, ναι, σήμερα μετά το έγγραφο του κυρίου Περιφερειάρχη εχθές, ναι, σήμερα το πρωί επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο. Τι σας είπα. Και η ειδική σύμβουλος του κυρίου... Το Υπουργείο, εν πάση περιπτώσει, τι σας είπε. Μας διαβεβαίωσε πράγματι, ναι, ότι τις επόμενες ημέρες ψάχνουν νομοσχέδιο, γιατί δεν υπάρχει νομοσχέδιο. Α, διαδικαστικό είναι αυτό. Ωραία, εσείς θα συνεχίσετε τη μεταφορά. Σας παρακαλώ, δεν σας ακούω, είναι όμως σημαντικό να σας πω. Ήδη συντάσσουμε και δελτίο ενημερωτικό γι' αυτό και βρισκόμαστε σε διαδικασία συνάντησης στην επόμενη ώρα η μεταφορής. Ήδη ετοιμάζουν τροπολογία η οποία θα παρατείνει τις συμβάσεις μέχρι 36. Το πρόβλημα υπάρχει και σε άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας, όχι σε πολλές, σε λίγες, αλλά όχι σε καμία περίπτωση σε ολόκληρες περιφέρειες. Λοιπόν, η νομοθετική ρύθμιση δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να τρέξει, γιατί δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο νομοσχέδιο. Θα συνεχίσετε εσείς, κύριε Ροϊνέ, τη μεταφορά. Μέχρι σήμερα θα μας ταλίσει το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν μπορεί να παρέμβει νομοθετικά η διοίκηση, το κράτος, η Βουλή για τα μέχρι σήμερα εφόσον εκκρεμούν εν ώψη του ελεγκτικού συνεδρίου. Πράγμα που σημαίνει τι? Ότι και για εμάς ανεξάρτητα εμείς θέλουμε να κινηθούν οι μαθητές, αλλά και για όλες τις μεταφορείς της Πελοποννήσου που δεν έχουν λάβει από το Σεπτέμβριο ούτε ευρώ, η μεταφορά μέχρι και να βγει η απόφαση, η θετική ελπίζουμε του ελεγκτικού συνεδρίου, θα γίνεται η μεταφορά με έξοδα των... Κυρία Νικολάκου, πώς απειλείτε συμβαλόμενος και αντισυμβαλόμενος όταν εσείς δεν είστε εντάξει συμβατική σας υποχρέωση? Έχετε πληρώσει τα χρήματα που έχετε και από τις 20 Μας πιέζει ο χρόνος, ο τηλεοπτικός. Μας πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος. Από τις 20 Νοεμβρίου τα έχετε στα χέρια σας, κύριε Ροϊνέ. Για το Σεπτέμβριο έχετε πληρώσει? Είστε εντάξει εσείς στις συμβατικές σας υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως των προβλημάτων? Μια πολύ γρήγορη απάντηση από την κυρία Νικολάκου. Ξέρετε ότι ο χρόνος ο τηλεοπτικός δεν είναι. Είναι πάρα πολύ πιεστικός. Και κυρίων, δεν έχω τίποτα στα χέρια μου, γιατί δεν έχω καμία αρμοδιότητα τέτοια. Είναι θέμα καθαρά των υπηρεσιών, η εκαθάριση των ενταλμάτων. Δεύτερο ζήτημα, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο και σε ένα καλό βηματισμό, γιατί εγώ ξέρω να συνθέτω και μέσα από τις αντιθέσεις. Mm-hmm. Εγώ δεν είπα
για το θέμα από εχθές μέχρι σήμερα, που απαιτεί νομοθετική ρύθμιση. Εγώ είπα ότι έχει σταματήσει μεταφορά 20 μέρες και πρέπει τα παιδιά, και έπρεπε κατά τη γνώμη μου να μην σταματήσει, αλλά τέλος πάντων δεν το κρίνω. Και σας λέω επίσημα ότι η απόφαση που έχουμε από τον κύριο Αγγελόπουλο, ότι εστάλησαν τα στοιχεία και ότι το ελεκτικό συνέδριο θα προχωρήσει στην πληρωμή, είναι ακριβώς όπως τη μεταφέρω. Ωραία. Τρίτον. Κύριε Παπαδημητρίου, μισό λεπτάκι, κύριε Ροϊνέ. Μισό λεπτάκι, κύριε Ροϊνέ. Δεν θέλω να διακόπτω. Δεν θέλω να διακόπτω την κυρία Νικολάκου, ούτε εσάς, αλλά δεν ακούω. Θα σας παρακαλέσω όμως, πριν κλείσει μόνο η κυρία Νικολάκου, μία άλλη ερώτηση να δεχτεί από μένα. Δεν έχουμε χρόνο. Τρίτον, εφόσον υπάρχει... Όσον αφορά για το ένταλμα του ΚΤΕΛ Αρκαδίας που πληρώθηκε με 265.000 ευρώ. Ωραία, θα μας τα απαντήσει και αυτό η κυρία Νικολάκου για να περάσουμε. Τρίτον, θέλω να το τονίσω το τρίτον. Τρίτον. Εφόσον λοιπόν και εγώ και ο κύριος Ροϊνός είπαμε και κάτι κοινό, ότι και η Περιφέρεια και το Υπουργείο, το οποίο διασταυρώθηκε, λένε ότι είναι θέμα ελαχίστων ημερών να κατατεθεί η τροπολογία και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, αυτό σημαίνει ότι για μένα αύριο το πρωί πρέπει να ξεκινήσει η μεταφορά των μαθητών στη Λακωνία. Έστω να δούμε, γιατί ξέρω πολύ καλά και την προσπάθεια του Υπουργείου, γιατί εγώ μ' αρέσει να μιλάω καθαρά. Μίλησα με τον κύριο Σκουρλέτη, μιλάω συνεχώς με το γραφείο του, ψάχνουν νομοσχέδιο, όπως το είπε ο κύριος Ροϊνός. Αύριο το πρωί λοιπόν να σταθούμε στο ύψος μας και τα παιδιά να πάνε στο σχολείο στη Λακωνία. Ωραία. Το τελευταίο που με ρώτησε ο κύριος Ροϊνός. Δύο πράγματα με ρώτησε. Οι διαγωνισμοί, κύριε Ροϊνέ, με κοινό τρόπο και απόλυτη νομιμότητα, είναι έτοιμοι. Σήμερα περάσαμε στην Οικονομική Επιτροπή της πιστώσης. Όλες οι ενότητες είναι έτοιμες. Το αργότερο μέχρι 10 Μαρτίου δεσμευτήκαμε στο Υπουργείο να βγουν στον αέρα. Και τελευταίο ερώτημα. Το ΚΤΕΛ Αρκαδίας πληρώθηκε, με ρωτήσατε. Ναι. Σας λέω λοιπόν, κύριε Ροϊνέ, ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχω καμία αρμοδιότητα, αν πληρώθηκε ή δεν πληρώθηκε. Αν πληρώθηκε λανθασμένα, είναι ευθύνη καθαρά των οικονομικών μας υπηρεσιών. Αν δεν πληρώθηκε, θα είχε πρόβλημα και δεν θα πληρώθηκε. Αν υπονοείτε ότι κάναμε εξαίρεση και πληρώθηκε το ΚΤΕΛ Αρκαδίας, αλλά δεν πληρώθηκε η άλλη μεταφορής, σας διαβεβαιώνω. Το ένταλμα υπάρχει, κυρία Νικολάκου. Υπάρχει τέτοιο θέμα. Το ένταλμα υπάρχει. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Ροϊνέ. Κύριε Ροϊνέ, συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε και τους δύο πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ροϊνέ. Σας ευχαριστούμε. Θα είμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε. Μπορούμε να κάνουμε ένα τραπέζι, όπως είπαμε, και με την κυρία Νικολάκου. Θα γίνει. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Ευχαριστούμε και τους δύο.